Κύριε Πολίτη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χθες μιλήσατε στο Sky για το νέο τυροκομείο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου και μάλιστα αναφέρατε ότι είναι ελβετικού τύπου το νέο τυροκομείο. Ναι. Τι ακριβώς... Αυτό είναι ένας παραλληλισμός. Ναι. Τι ακριβώς σημαίνει όλο αυτό. Και τι... Σημαίνει ότι... Ναι. Θα σας εξηγήσω. Η Ένωση στην Άξο έχει ένα τυροκομείο το οποίο του λειτουργεί περίπου 40 χρόνια. Αυτό έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Ένωση. Με αυτό το τυροκομείο φτιάχνει αυτό το εξαιρετικό προϊόν το οποίο έχει κάνει μεγάλη καριέρα στην ελληνική και διεθνή αγορά. Αλλά αυτό το τυροκομείο κάπου παράκμασε, δεν αντέχει τις σημερινές. Ναι, ακριβώς. Ναι, ακριβώς, όπως το είπατε. Λοιπόν, η Ένωση πήρε μια άλλη απόφαση να επενδύσει αρκετά χρήματα και να δημιουργήσει ένα νέο τυροκομείο, το οποίο η φιλοδοξία μας είναι πολύ απλή. Πρώτον, να είναι το καλύτερο τυροκομείο που έχει η χώρα μας και δεύτερον, να είναι τόσο καλό ώστε να είναι εφάμιλο ευρωπαϊκών τυροκομείων και χρησιμοποίησα το παράδειγμα της Ελβετίας, γιατί είναι μια χώρα η οποία έχει παράδοση στον χώρο της τυροκομείας, αλλά και ταυτόχρονα είναι μια χώρα που την ξέρουμε, το ακούμε από πολλές πλευρές της ζωής μας, έχει πολύ μεγάλη οργάνωση, έχει ακρίβεια, τα ελβετικά ρολόγια, είναι μια χώρα δηλαδή που τεχνολογικά είναι πολύ προηγμένη. Ακριβώς. Με αυτή τη λογική λοιπόν, εγώ θέλω να διαβεβαιώσω τους ακροατές σας ότι το καινούριο τυροκομείο της Ένωσης θα είναι ένα από τα καλύτερα τυροκομεία που υπάρχουν στην Ευρώπη. Και έτσι χρησιμοποιώ αυτό το εφιολόγημα ότι είναι ένα τυροκομείο ελβετικών προδιαγραφών. Μάλιστα. Έχουν γίνει λοιπόν πολλές και σημαντικές αλλαγές στο τυροκομείο της ΕΑΣ που θα προσδώσουν ακόμη περισσότερο στο προϊόν, τη γραβιέρα της Νάξου αλλά και στα άλλα τυροκομικά προϊόντα, κύριε Πολίτη. Έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Ασφαλώς. Αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι ότι και η παλιά τεχνολογία βοήθησε την Ένωση να αναπτύξει ένα άκρος ενδιαφέρον προϊόν και αυτό το ξέρουμε, δεν το λέω απλώς εγώ, το λέει η ίδια η αγορά. Η γραβιέρα Νάξου έχει μανιώδεις καταναλωτές, ανθρώπους που τη ζητούν επιμόνως και δεν θα πάρουν άλλη γραβιέρα, θέλουν τη γραβιέρα Νάξου για τις ιδιότητες που έχει. Λοιπόν, με αυτό ως δεδομένο, αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή και αυτός είναι ο στόχος μου, είναι να διατηρήσουμε την ποιότητα, να διατηρήσουμε το ίδιο προϊόν γευστικά, αλλά και ταυτόχρονα να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία, να βελτιώσουμε τις αποδόσεις, δηλαδή να παίρνουμε, αν είναι δυνατόν, περισσότερα κιλά τυρί από την ίδια ποσότητα γάλακτος και ταυτόχρονα να παραχθεί ένα προϊόν πολύ υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, διότι ο στόχος της Ένωσης, όσο εγώ την επηρεάζω, δεν είναι μόνο η ελληνική αγορά, αλλά είναι και η ευρωπαϊκή αγορά. Φυσικά. Και εκεί φυσικά η υψηλή ποιότητα είναι προαπαιτούμενο. Δεν μπορεί να μπει σε κανένα σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να μπει σε καμία αγορά, αν το προϊόν σου δεν είναι πολύ υψηλό προδιαγραφών. Και πιστεύουμε ότι αυτές τις πολύ υψηλές προδιαγραφές θα τις πετύχουμε με το καινούργιο τυροκομείο. Άλλωστε, η ΑΣ πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στη Γερμανία με τη γραβιέρα της Νάξου και είμαι σίγουρη ότι θα κερδίσει και τη γερμανική αγορά, γιατί και οι Γερμανοί που έρχονται στο νησί την έχουν αγαπήσει τη γραβιέρα. Η γραβιέρα Νάξου έχει γευστικές ιδιαιτερότητες. Δηλαδή είναι ένα προϊόν το οποίο δεν μπορείς πολύ εύκολα να βρεις ακριβώς το ίδιο. Και γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι η γραβιέρα Νάξου έχει πάντα πολύ ενδιαφέρον από την πλευρά του καταναλωτή. Και νομίζω ότι, για να μην σας κουράζω, θα χρησιμοποιήσω μια απλή λέξη, ότι το μέλλον της είναι ευίωνο. Ειδικότερα τώρα που θα έχουμε στα χέρια μας ένα πολύ μεγάλο εργαλείο του καινούργιου τυροκομείου που θα μας δώσει... Ήδη έχει ξεκινήσει η παραγωγή τυριού από τα νέα μηχανήματα, από το νέο τυροκομείο, γιατί πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες ημέρες έγιναν κάποια δοκιμαστικά. Είχε βγει από ό,τι μας είχε πει ο πρόεδρος, είχαν βγει κάποια κιλά γραβιέρας, light μάλιστα στην αρχή. Ναι. Αυτή τη βδομάδα θα την ονομάσουμε βδομάδα πιο προωθημένων δοκιμών. Ήμουνα κάτω στην Άξο σχεδόν όλη την εβδομάδα. 2 μέρες είχαμε κανονική παραγωγή από το καινούργιο τυροκομείο.
μπορώ να σας πω ότι είμαστε πολύ, πολύ κοντά σε αυτό που θέλουμε. Είμαστε πολύ κοντά, κύριε καθηγητά, δηλαδή στην πλήρη λειτουργία του τυροκομείου, ώστε να πούμε πια ότι προχωράμε με το καινούργιο τυροκομείο για όλη την παραγωγή. Ναι, αυτό που κυρίως εννοούσα είναι ότι ένα καινούργιο μηχάνημα στην αρχή θέλει τα ρυθμίσματά του. Φυσικά. Έτσι, δηλαδή δεν πατάς ένα κουμπί και είναι καινούργια τα μηχανήματα. Οι άνθρωποι πρέπει να τα μάθουν, πρέπει να τα μάθουν σωστά. Δηλαδή είναι μια λίγο κουραστική δουλειά τώρα στην αρχή, αλλά είναι μια δουλειά η οποία θα αποδώσει. Χρειαζόμαστε ένα μικρό χρονικό διάστημα, να χρησιμοποιήσω την έκφραση που άρεσε στον πατέρα μου, να αρεγουλάρουμε λίγο το καινούριο εργοστάσιο για να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές του. Λοιπόν, είμαστε σε αυτή τη φάση. Είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα το οποίο πολύ σύντομα θα λειτουργήσει κανονικά. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξο έχει αποδείξει με τις κινήσεις της και όλη την δημιουργικότητα αυτή που έχει όλα αυτά τα χρόνια ότι και πρωτοπορεί και φυσικά το περιμέναμε ότι θα προχωρήσει και σε αυτή την τεράστια αναβάθμιση του τυροκομείου, όμως ετοιμάζεται να δημιουργήσει ένα τυροκομείο και στην ορεινή Νάξο. Εντάξει, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Όπως γνωρίζετε, ετοιμαζόμαστε να λειτουργήσουμε ένα μικρό, ένα μίνι τυροκομείο, θα το έλεγα. Ναι. Το σκοπός του μίνι τυροκομείου στο Χαλκί είναι εκεί να παραχθεί ένα εμβληματικό προϊόν για το νησί, το αρσενικό. Mm-hmm. Πιστεύουμε ότι η Ένωση, εφόσον μπει σε αυτή την αγορά, θα το φτιάξει σωστά. Θα φτιάξει ένα πολύ υψηλής ποιότητας προϊόν. Αυτό είναι προαπαιτούμενο, όπως σας είπα, και για τη δικιά μου συνεργασία. Ο λόγος που το κάνουμε, δηλαδή για μένα ως επιστήμονα, έχει και ένα στοιχείο παραλογισμού, διότι εμείς έχουμε ένα μοντέρνο, όπως είπαμε, ένα ελβετικό τυροκομείο κάτω στο Γλυνάδο και αναγκαζόμαστε από την απέτηση που έχει ο νόμος να πάμε 10-15 χιλιόμετρα, πόσο είναι το Χαλκί μακριά, να φτιάξουμε ένα δεύτερο τυροκομείο, το οποίο δεν έχει επιχειρηματική λογική, αλλά αναγκαζόμαστε να πάμε γιατί πρέπει να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις που θέτει ο νόμος. Το ΠΟΠ, το αρσενικό, πρέπει να παραχθεί στην ορεινή Νάξο. Βεβαίως. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι το απαιτεί ο νόμος, άρα έτσι, έτσι και πρέπει να προσαρμοστεί. Και είπα ότι... Ναι, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Το έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι δυνατόν το ίδιο γάλα που το επεξεργάζεται με τον ίδιο τρόπο, εάν παραχθεί στο Χαλκί να μπορεί να λέγεται αρσενικό, αλλά αν παραχθεί στο Γλυνάδο δεν μπορεί να λέγεται αρσενικό. Ναι. Και τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση, θα προσαρμοστούμε σε αυτό και πιστεύω ότι όταν λειτουργήσει, γιατί εκεί έχουμε ορισμένα μικροπροβλήματα, νομίζω ότι ο πρόεδρος είναι ο πιο κατάλληλος να σας ενημερώσει για αυτά. Ναι, βεβαίως. Όχι προβλήματα μεθοδολογίας και παραγωγής, είναι άλλα προβλήματάκια, αλλά και εκεί σας διαβεβαίωνω ότι όταν λυθούν αυτά θα παραχθεί ένα πολύ υψηλής ποιότητας προϊόν που εγώ πιστεύω ότι θα δώσει αυτό που χρειάζεται η Ένωση, προϊόντα με μεγάλη προστιθέμενη αξία, διότι αυτά είναι τα προϊόντα που χρειαζόμαστε αυτή την περίοδο. Τα τελευταία χρόνια, κύριε καθηγητά, είστε επιστημονικός σύμβουλος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Θα ήθελα να μου μιλήσετε έτσι με λίγα λόγια για την εμπειρία σας με αυτή τη συνεργασία. Να σας πω, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχετε, αλλά θα σας διηγηθώ κάτι για να καταλάβετε πια. Βεβαίως, ότι, με χαρά. Η γυναίκα μου κατάγεται από την Καλαμάτα. Η αδερφή της μένει στην Καλαμάτα. Έχω δύο ανήψια εκεί. Και εγώ κατάγομαι από τη Σπάρτη. Ναι, ναι. Η αδερφή της, λοιπόν, εκπαιδεύοντας τα παιδιά στο μάθημα της γεωγραφίας, τους είπε, για να θυμάστε τις πρωτεύουσες της Πελοποννήσου, πρέπει να θυμάστε, ο νομός Λακωνίας έχει πρωτεύουσα τη Σπάρτη, να τη θυμόμαστε τη Σπάρτη, γιατί από εκεί είναι ο θείος ο Γιάννης. Mm-hmm. Λοιπόν, το άκουσε το ένα παιδί, αλλά το άλλο παιδί ήταν λίγο πιο πέρα. Όταν ήρθε η ώρα της επανάληψης,
λέει η μαμά στο κοριτσάκι που είχε το μάθημα γεωγραφίας, ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού Λακωνίας. Λέει, δεν θυμάμαι, δεν είπαμε ότι είναι το μέρος από που κατάγεται ο θείος ο Γιάννης. Λέει, η μικρή δεν το θυμάμαι καλά, πετάγεται το άλλο αγοράκι από δίπλα και λέει, πρωτεύουσα του νομού Λακωνίας είναι η Νάξος. Λέει, γιατί ο θείος ο Γιάννης είναι από την Νάξο. Ο Βόλος στην Νάξο δεν πηγαίνει. Από πού είναι ο θείος ο Γιάννης. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι χρησιμοποιώντας αυτό το. Ακριβώς. Έχετε γίνει λίγο ναξιώτης. Και έχει περάσει και στην οικογένεια, εν πάση περιπτώσει. Πραγματικά έχω γίνει. Έχω γίνει. Έχω αγαπήσει πια αυτό το νησί. Η κόρη μου λέει, όταν κατεβαίναμε στην Άξο, έλεγε στην αρχή πάμε στην Άξο. Τώρα δεν λέει ποτέ θα πάμε στην Άξο, λέει θα πάμε στο νησί. Δηλαδή είναι αυτονόητο πια ότι για μας. Έχει γίνει η δεύτερη πατρίδα σας. Ακριβώς. Αυτό που όμως που θέλω να πω, που πιστεύω ότι με ρωτάτε, είναι ότι για μένα η Νάξος είναι ένα νησί που έχει ιδιαιτερότητες. Είναι, το, όπως ξέρετε, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Είναι ένα νησί που έχει ορεινούς όγκους και αυτό έχει και μεγάλη σημασία για μας και από την επιστημονική μας πλευρά. Δηλαδή το γάλα που παράγεται έχει ιδιαιτερότητες. Έχει ένα κόσμο. Πού οφείλονται αυτές οι ιδιαιτερότητες, θεωρείτε, κύριε καθηγητά? Οφείλονται σε ένα μείγμα. Κοιτάξτε να δείτε, το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η ΕΑΣ είναι ότι το τυροκομείο λειτουργεί, όπως ξέρετε, στο Γλυνάδο. Ναι, βεβαίως. Και η μεγαλύτερη απόσταση που διανύει τα φορτηγά για να φέρουν το γάλα, τα βιτία, είναι 15 χιλιόμετρα. Ακριβώς. Θέλετε να σας πω ότι οι αποστάσεις διανύουν τα βιτία. Άρα λοιπόν αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, οι μικρές αποστάσεις της μεταφοράς του γάλακτος. Όχι, να σκεφτείτε το εξής, ότι υπάρχει μια μεγάλη βιομηχανία στην Ελλάδα η οποία φέρνει γάλα στην Αθήνα από τον Εύρο. Για φανταστείτε πόσες ώρες κάνει αυτό το γάλα να κατέβει κάτω στην Αθήνα και πότε αυτό θα γίνει προϊόν. Εδώ έχουμε το εξής, ότι το γάλα που αρμέγεται το πρωί, πιθανότατα πριν από το μεσημέρι, έχει γίνει ήδη τυρί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μεγάλο πρόβλημα είναι. Τόσο άμεσα, βέβαια. Δηλαδή, η βιομηχανοποίηση είναι άμεση. Γίνεται σε ώρες. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Υπάρχουν και άλλα πλεονέκτηματα. Η Νάξος έχει πολλές ιδιαιτερότητες, αλλά τώρα δεν θέλω να το κάνουμε αυτό μάθημα. Η χλωρίδα της Νάξου έχει ιδιαιτερότητες. Το γεγονός ότι περιβάλλεται παντού από θάλασσα έχει και αυτό ιδιαιτερότητες, έχει και προβλήματα βέβαια. Αυτό είναι μακριά από την Αθήνα, οι ζωοτροφές μας κοστίζουν ακριβά, αλλά ναι, ταυτόχρονα απολαμβάνουμε και πολλά πλεονεκτήματα τα οποία αν τα μαζέψει κανείς καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην Άξο παράγεται ένα γάλα που δεν είναι εύκολο να παραχθεί κάπου αλλού. Και από εκεί ξεκινάει το πρώτο βήμα της ανωτερότητας. Το δεύτερο όμως βήμα της ανωτερότητας είναι ότι εκεί παλιότεροι άνθρωποι, που ενδεχομένως και να μην ήξεραν ακριβώς τι επιδιώκουν, κατάφεραν να φτιάξουν ένα προϊόν το οποίο έχει πολύ, πολύ επιθυμητές προδιαγραφές. Θα σας πω επίσης μία λεπτομέρεια, ότι πρωτού συνεργαστώ με την Ένωση, έκανα ένα ταξίδι και επισκέφθηκα τυροκομεία στη Γαλλία και στην Ελβετία που φτιάχνεται η πραγματική η γραβιέρα που όπως την καταλαβαίνει ο Ευρωπαίος. Γιατί η λέξη γραβιέρα δεν είναι ελληνική. Λοιπόν, είχα μαζί μου ένα κεφάλι από γραβιέρα της Ένωσης. Όταν τη μετρήσανε, γιατί στη γραβιέρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η ελαστικότητα, τα νούμερα που βρήκανε, αυτά είναι τα καλύτερα που έχουμε βρει ποτέ. Και με ρώτησαν πού είναι αυτό το τυρί, πώς μπορούμε εμείς να το αγοράσουμε, πώς μπορούμε εμείς να το φτιάξουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα αυτά ενδεχομένως έχουν σημασία για το μίσθι, ας πούμε, αυτή την αρχαϊκή λέξη που καταλαβαίνει τις λεπτομέρειες. Ήθελα όμως... Αλλά δεν είναι και τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι έχει αγαπηθεί η γραβιέρα από οποιονδήποτε την έχει δοκιμάσει. Μπορεί να μην ξέρουν ακριβώς την αιτία που την έχουν αγαπήσει τόσο, αλλά την έχουν αγαπήσει όμως. Όχι, εντάξει, δεν ξέρουν αυτές
τους όρους που χρησιμοποιώ εγώ, αλλά φυσικά. Όπως ξέρετε, η γραβιέρα Νάξου έχει μια γλυκύτητα που δεν την έχει εύκολα άλλο προϊόν. Ταυτόχρονα έχει και αυτό που σας είπα προηγουμένως, την ελαστικότητα, αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει τον καταναλωτή. Τον καταναλωτή τον ενδιαφέρει ότι αυτό που τρώει είναι νόστιμο, mm-hmm. και να τον ικανοποιεί. Λοιπόν, εγώ μ' αρέσει να μην μιλάω για τον εαυτό μου, μ' αρέσει επίσης να αποδίδω και τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Στο νησί αυτό παλιότεροι άνθρωποι έβαλαν τι κύμα έχει αυτόν τον υπερκινητικό πρόεδρο, ο οποίος, όπως είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνετε, κάνει και αυτή την προσπάθεια διαφήμισης του νησιού, διαφήμισης των προϊόντων του νησιού, διαφήμισης της γραβιέρας. Λοιπόν, το ένα χέρι νύβει το άλλο, ένα καλό προϊόν, άνθρωποι με πάθος για το νησί, με αγάπη για το προϊόν. Θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω για μια ακόμα φορά το ένα χέρι νύβει το άλλο και έχουμε αυτή την εξαιρετική κατάσταση για αυτό το εξαιρετικό προϊόν. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς, κύριε πολίτη, κύριε καθηγητά, για τις υπηρεσίες που προσφέρετε στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου και βοηθάτε το προϊόν του νησιού, το πιο φημισμένο προϊόν του νησιού, να είναι όλο και καλύτερο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά με το νέο τυροκομείο και φυσικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και θα ήθελα να κλείσω ευχόμενος ότι αυτό που είπατε, ότι για το πάνω τυροκομείο, από το στόμα σας και του Θεού ταυτήν, να λυθούν αυτά τα μικροπροβληματάκια που υπάρχουν εκεί, που δεν έχουν σχέση με την παραγωγική διαδικασία. Ναι. Εμείς είμαστε έτοιμοι, αν το σήμα το πάρουμε. Απλώς σας διαβεβαιώνουμε ότι και το τυρί που θα παραχθεί εκεί θα είναι ένα τυρί πολύ υψηλών προδιαγραφών. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακρόατες. Να είστε καλά. Γεια σας.